Όπως τα μάζεψα, Στέλιο, για να κάνω τα διλήμματα. Α, δεν έχω άλλα. Πάρε μια ανάσα. Δεν φτάνει μία, έχω πάρει 7. Ωραία, τουλάχιστον κερδίσαμε, Στέλιο. Μπράβο, πολύ δυνατό. Πολύ ωραία. Κάπαμε σημεράκι παπάκι.gmail.com. Προσωπική ιστορία. Θέλουμε πολλές πληροφορίες, ονοματεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο και μία τελευταία φωτογραφία από εμένα που κέρδισα τη Βάνια πριν καν φτάσει να πετάξει την μπάλα. Και μπορεί να βγείτε στον αέρα και να μην βοηθήσουμε καθόλου. Λοιπόν, σος. Μ' αρέσει ένα. Με ποιον μιλάει στο τηλέφωνο, τον πήραν. Πώς είναι η Κίθνος. Μ' αρέσει ένα αγόρι μουτσι μου, ο οποίος είναι μικρότερός μου και εγώ δεν έχω ξανακάνει κάτι με μικρότερο. Τι λες να κάνω, γιατί ρωτάει εμένα αρχικά. Δεν ξέρω, παιδιά. Κάτω. Να σου πω, αυτό δεν έχει να κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πόσο μικρότερος δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα, παιδιά, και αυτά. Δείτε τα και εσύ τι ηλικία είσαι, ας πούμε. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για να βοηθήσω. Και σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει τέλειο. Τώρα αυτά. Το Δέλτα 6 δεν αντέχει σήμερα καθόλου. Νικολάκη μου, γεια σου. Γεια σου. Είσαι υπέροχος, σταμάτησε. Άκου τώρα το πρόβλημα. Ωραία. Το αγόρι μου σε ζηλεύει πάρα πολύ. Ξίδι. Σοκαριστικό. Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Δεν με αφήνει να σε βλέπω στην τηλεόραση. Αυτά, παιδιά, τώρα μην τα κάνετε. Γιατί λέω ότι όπως κοιτάω εσένα, δεν τον έχω κοιτάξει ποτέ. Δεν είναι ωραίο. Και σε βλέπω κρυφά στο YouTube. Υπάρχουν τρόποι. Μπράβο. Μπράβο. Τι να κάνω, να χωρίσω για να μπορώ να σε απολαμβάνω με την ησυχία μου. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Αυτή είναι η βοήθειά μου. Αυτός γιατί τι πρόβλημα έχει. Και εμένα που με βλέπεις και τι έγινε. Γιατί δεν βλέπεις. Εσείς δεν τυχαίνει να βλέπετε. Ενώ να βλέπετε καμία ταινία ή κάτι άλλο και να είστε με σύντροφο και τα λοιπά και να παθαίνει τρέλ. Και τι πειράζει. Δεν πειράζει. Πάτε μάτια ψάρια. Α, είναι τεράστιο το μήνυμα αυτό. Νίκο μου καρδούλα, Νικολάκη μου καρδούλα. Πρώτον, απλά είσαι υπέροχος, σταμάτα ρε στέλνει. Καταπληκτικός. Και σεξι. Ακούτε. Σεξι. Να σου πω κάτι. Να το πεις. Αυτό πράγμα. Να σου πω. Αυτό ήθελα να κατακτήσω. Γι' αυτό δουλεύω χρόνια στην τηλεόραση. Για το sexiness, φυσικά. Δεύτερον, θέλω τη βοήθειά σου. Εδώ τα χαλάμε τώρα. Είμαι σε σχέση εδώ και 5 χρόνια. Α, αλλά μου κάνει νερά. Νερά. Του πετάω σπόντες για γάμο, παιδιά και τα σχετικά και με αποφεύγει. Άρχισε η βλακεία σας τώρα. Εντάξει. Ενώ μου λέει ότι θέλει να ζήσουμε μαζί, σ' αγαπώ και όλα αυτά τα σχετικά ξέρεις, αλλά όταν πάει η κουβέντα για γάμο, ούτε καν. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Πότε θα γίνω μάνα και εγώ, Νίκο μου, βοήθησέ με, Νικολίνη μου, τηλεφώνα. Την έχω. Καλησπέρα στη μάνα. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Καλά, εσύ. Εντάξει. Πού είσαι. Σπίτι. Ποιο δωμάτιο εννοώ, ακούγεται. Για πες μου λοιπόν. Μπράβο. Πες μου ρε αγάπη μου. Τι πες μου. Τι να κάνω, Νίκο μου. Εσύ πες μου. Καταρχάς, είσαι Θεός. Εντάξει τώρα, φτάστε. Μα πει, την αλήθεια λέμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταξε τώρα, θέλω πάρα πολύ να σε βοηθήσω, είναι η αλήθεια. Το ξέρω. Μπράβο. Αλλά ακούγοντας, διαβάζοντας το μήνυμα που έχει στείλει, θεωρώ ότι προφανώς ο φίλος σου μπορεί να μην είναι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έτοιμος σίγουρα για να του πετάς πόντες και να του λες και να μην αρπάζει. Αλλά μπορεί και να μην είναι γενικά. Δεν ξέρω, εσύ το ξέρεις. Έχετε κάνει γενικότερη κουβέντα, έχει μπει κάπου στο σχέδιο, γάμος, παιδιά κτλ. Ή παιδιά μόνο. Όχι, εγώ πετάω τις πόντες μου. Αλλά τίποτα. Τι ζώδιο είναι ποιο, Ταύρος. Εσύ ή αυτός. Ο Ταύρος όμως είναι παιδιά ζώδιο για οικογένεια. Εσύ τι ζώδιο είσαι. Είμαι καρκίνος, μοροσκόπο, παθαίνω. Χωρίστε. Αγάπη. Έλα, αγάπη, sorry. Sorry. Αυτά είναι πρέπει να προσέχουν λίγο οι γονείς, ας πούμε. Δεν σώθηκε το κορίτσι, ούτε από ζώδιο, ούτε από οροσκόπιο. Όχι, είσαι χτυπιές από παντού. Δεν ακούς, τι γίνεται. Κοίταξε να δεις τώρα, ρε αγάπη. Έχετε κάνει ποτέ την κουβέντα, όχι σπόντες, να του πεις, γιατί καμιά φορά όταν κάνουν... Λέω εγώ, τι δεν καταλαβαίνεις, του λέω, θέλω να παντρευτούμε, θέλω να γίνει μάνα των παιδιών σου, ναι. Και μου λέει, αυτά πάμε όλα, μωρέ, σιγά-σιγά, πώς κάνεις έτσι. Εντάξει. Άρα κάποια στιγμή το έχεις στο μυαλό του. Δεν έχετε timing όμως να ξέρει. Εσύ τι ηλικία έχεις, επιτρέπετε. Είμαι 2 χρόνια μεγαλύτερη σου. Είσαι 24, μπράβο, δεν φαίνεται η φωνή της.
Τι εννοείς? 45 είσαι. Τι λες? 24. Σοκαρίστηκα και εγώ, ξεχάστηκε η πραγματική μου. Το 24 είναι πολύ νωρίς, παιδί μου. Βγάλτε αυτά λίγο από το μυαλό σου. Ζήσε λίγο τη ζωή σου. Πάτα ένα 6, βγες έξω. Θέλω να είμαι νέα, μαμά. Να βγαίνω έξω με την κόρη μου και να στεράνει για να πες. Μπράβο, μπράβο. Έχει αποφασίσει και το φίλο. Εννοείται. Εντάξει, το νέα μαμά το ακούω πολύ και το νέο μπαμπά ακούω πολύ, που έχει ενδιαφέρον εννοώ. Αλλά να σου πω, δεν θα ξαναείσαι... Να σου πω ότι οι ξαδέλφοι μου είναι μέα και όλοι στην καραντίνα έχουμε γίνει μανούλες. Εμείς τίποτα. Τώρα έχεις και λάθος σόι. Η μέα γιατί πετάγεται και βοηθάει. Άκου λίγο τώρα. Κοίταξε, το 24 ειλικρινά είναι ικανοποιητικά νωρίς, τα έλεγε κάποιος. Ζήσε λίγο τη ζωή σου, παιδί μου. Αυτός πόσο είναι, 29? 24. Το ίδιο. Βρε παιδάκι, άκου λίγο. Ακού, μην ταράζεις. Ταράζονται, ταράζονται εδώ όλοι εδώ γιατί δεν... Η Βάνια τι λέει? Όχι παιδί μου, ζεις. Ναι, προσπαθεί και... Κατέβασε, κατεπνίγεσαι με το καπέλο. Πάρε μια ανάσα, Ινδιάνα. Μην κάνεις ακόμα παιδί. Μας είπε η Κατερίνα Στανής, μην κάνεις ακόμα παιδί. Βγάλε αυτό εδώ, σε πνίγει. Ναι, αυτό θέλει. Η νονά, η νονά. Εν πάση περιπτώσει, κορίτσι μου, άκου να δεις. Αυτό ο καθένας πραγματικά είναι στο δικό του χέρι, είναι η ζωή του και κάνει ό,τι θέλει. Εγώ θα σου πω απλά την άποψή μου. Θεωρώ ότι είσαι πολύ μικρή για να αγχώνεσαι για το πότε θα γίνεις μάνα. Να γίνεις, άμα θέλεις, τέλεια. Το 24 πάντως, από ό,τι θυμάμαι, είναι μια ηλικία η οποία δεν καταλαβαίνεις ακριβώς και τι γίνεται γύρω-γύρω και είναι τα χρόνια αυτά που ουσιαστικά ο καθένας λίγο τα τρώει για τον εαυτό του να φτιάξει λίγο το δικό του κομμάτι για να μπορέσει να φέρει μετά και κάποια νέα μέλη. Καταλαβαίνεις τι λέω? Ναι, αλλά σου λέω είναι και 5 χρόνια. Δηλαδή 5 χρόνια τώρα δεν κάνουμε τις κουμπάρες κάνουμε. Καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνεις, μην φωνάζεις, δεν μου ζήτησες εμένα. Θα τα ακούσω εγώ για τον Ταύρο. Μα παιδί μου, το παιδί που διάλεξες θέλει να ζήσει τη ζωή του. Ναι, αλλά διάλεξε μαζί μου. Και είμαστε μαζί. Ας πάρουμε τηλέφωνο τη Μέα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Άκου τώρα. Δεν νομίζω πως μπορώ να βοηθήσω όπως μπορεί να νόμιζες. Δεν έχω να σου πω κάποιο τρόπο, αφού το έχεις πει και στα μούτρα. Και σου έχει πει θα δούμε σιγά-σιγά, σου έχει δηλώσει τη δική του διάθεση. Αυτό θέλει τώρα αυτός. Τώρα, αν εσύ θεωρείς ότι επειδή είστε μαζί 5 χρόνια, παραπάνω και τα 5 χρόνια θες και μια εξέλιξη και αυτός δεν θέλει, μπορείς ωραιότατα να χωρίσεις. Να καθίσεις και λίγο μόνη σου, να δεις αν θες πραγματικά τώρα τα παιδιά που θα είσαι και λίγο μόνη. Και μετά μπορείς να κάνεις τη ζωή σου και μπορεί να βρεις κάποιον σαν εσένα ενώ στο μυαλό που να πει θέλω να γίνω πολύ μικρός γόνιας. Αυτό βοήθησε. Τα είπα ωραία. Γνώρισα ένα παιδί κούκλο, Νίκο. Ταιριάζουμε πάρα πολύ σε όλα. Έρχεται ένα τεράστιο αλλά με κεφαλαία παρακάτω. Επικοινωνούμε τέλεια και γενικά μου αρέσει πολύ. Αλλά. Κάναμε καλό μεσημεράκι και ήταν χάλια. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω, ήταν χάλια. Τι να κάνω, συνεχίζω, ναι. Μα τι ρωτάει. Παιδιά, το θέμα είναι να είναι όλο το bucket list, να είναι όλο τσεκαρισμένο δίπλα. Μπορεί όχι στο τέλειο να πεις επικοινωνώ, δεν πεθαίνω, αλλά υπάρχει μια να υπάρχει κάτι. Άμα είναι πολύ ωραία επικοινωνία. Γενικά σου αρέσει, είναι ένα ωραίο παιδί. Αλλά τελικά εκεί πέρα στο σημαντικό, ας πούμε, στο σημαντικό. Ένα από τα σημαντικά για να πεις ότι έχω σχέση με κάποιον. Δεν θα συνεχίζεις τώρα. Άμα θες να φας τα νιάτα σου. Δεν είναι δικά μου τα νιάτα, εγώ τα δικά μου τα φάγα. Φάτα κι εσύ. Κάτσε με αυτόν και τι να πω. Άρα κάνουμε τώρα, πεθάμε. Ρε, δεν φεύγουν και τα πράγματα. Ρε Νίκο, πήγα χθες από το σπίτι του αγοριού μου και βρήκα δύο γυναικείες μπλούζες. Που δεν. Σοκάρε το όλη η γειτονιά πια. Που δεν ήταν δικές μου. Δεν είπα τίποτα. Αλλά τώρα δεν ξέρω τι να κάνω, να μιλήσω. Μήπως είναι unisex που λένε. Κάποια είναι unisex. Τώρα φοριώνται όλες. Άμα θέλει το παιδί αυτό να φοράει που και που ένα πιο μπουστάκι. Γιατί σιγά σιγά φύγεται μόνο από τη... Γιατί μπορεί και ο άλλος να θέλει να πει άπαρα, θέλω να βάλω τη φόρμα μου και να βάλω ωραίο μπουστάκι να βλέπω την κοιλιά μου. Άμα είναι όλη μέρα στα γυμναστήρια. Παντελονάτος. Εγώ αν είχα σώμα γυμνασμένο τέλειο θα φορούσα μακριά. Crop top θα τα είχα όλα. Μπράβο στο παλικάρι, να είναι καλά. Κυρία Μουτσινά, εδώ είναι πολύ σημαντικό. Δεν ήταν για ξελίγωμα αυτό. Είναι δύο μάτια που μου έχουν πάρει τα μυαλά. Αντρέα, μίλα λίγο με το πλοίο να μην έρθει. Όχι, το πλοίο δεν ξέρει. Μην έρθει το πλοίο. Νομίζω ότι θα πεις και είχε δύο ματάκια μπλε.
Άστο, άστο. Είναι δύο μάτια που με έχουν πάρει τα μυαλά, κύριε Μουτσινά. Α, το πιάσα. Το πλοίο της αγάπης είναι αυτό. Είναι αυτά του ξανθού άγγελου. Που έχετε εκεί της Βάσιας. Τι εργαλείο! Αρχικά, εγώ αυτό το μήνυμα θα το αποθηκεύσω και θα σας στέλνω κάθε πρωί. Τι μπορώ να κάνω για να τη γνωρίσω? Εύκολα! Μπορείς άμα θες... Όχι, άκου λίγο. Άμα θέλεις, κράτα το μικρόφωνο. Κουράζεται το ζωντανό δίπλα το παιδί. Α, αρέσει έτσι. Βαριέμαι. Δεν μπορεί, βαριέμαι. Πλήττει, γιατί είναι Kim Kardashian του Μεσολογίου. Μην τη βλέπετε, ξανθό άγγελο. Να σου πω, ξανθέ άγγελε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Έχουμε COVID. Αυτό σε COVID. Μόνο αυτό σε COVID. Έχουμε και COVID. Πίσω, Γιάννη, τα καράβια, έρχεται. Δεν μπορεί, την έχουμε τάξη. Αρχικά την έχουμε ταμένη στον Άι Νικόλα των Ναυτικών. Πάρα πολύ ωραία. Δυστυχώς έχετε καθυστερήσει 20 χρόνια. Α, πριν 26, 7, 7 χρόνια, ρε θηρίο. Έχετε καθυστερήσει 7. Τι έκανα τότε εγώ πριν 7 χρόνια? Εκπομπή. Καμιά ωραία ποτηχιούλα, ωραίο κομμένο. Ωραίο, δεν θυμάμαι. Δεν πειράζει. Τώρα μια χαρά όλα, τέλειο. Όλα ωραία.